Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Είναι βουλευτής του ΚΚΕ στην Αχαΐα, αλλά ασχολείται με τα θέματα που απασχολούν την περιοχή της Μεσσηνίας, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο τομέα. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ο συνάδελφός σας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χρυσομάλης, που μόλις πριν από λίγο μιλήσαμε, είπε ότι μια τέτοια λειτουργία, ένα τέτοιο πρόγραμμα στην περιοχή, μόνο ωφέλη θα φέρει και τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το οικονομικό μέγεθος. Όχι, ωφέλη από την άποψη, ναι, της αρτιότερης εκπαίδευσης των πιλότων μας και των περισσότερων αριθμητικά πιλότων. Ναι. Το ζήτημα ποιο είναι το βασικό, για να μπούμε στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι και στη Μεσσηνία διαμορφώνεται μια νέα βάση, μια νέα ανατολική βάση, όπου εκεί θα εκπαιδεύονται οι πιλότοι σε διεθνές επίπεδο. Το ζητούμενο είναι το εξής. Κατά πόσο λοιπόν αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας μας, τις πτυτικές ανάγκες, τις ανάγκες εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Ελλήνων πιλότων, όταν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί θα έρχονται και από Σουηδία και από Βρετανία και από άλλες περιοχές όπου είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες. Mm-hmm. Άλλα ζητήματα έχουν να αντιμετωπίσουν οι πιλότοι αυτών των χωρών, άλλες οι κλιματολογικές συνθήκες, άλλα τα γεωστρατηγικά ζητήματα τα οποία παίζουν. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, το κυρίαρχο κατά τη γνώμη μας, το οποίο πρέπει να, για το οποίο πήραμε και αρνητική θέση. Ότι δηλαδή έχουν τη δημιουργία μιας νέας νατοικής βάσης στην περιοχή της Καλαμάτας. Ότι αντιμετωπίζεται, δηλαδή καθαρά μιλιταριστικά το θέμα, ας πούμε. Αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα, όχι εσείς. Αντομίζεται, ναι. Ότι το ζήτημα εντάσσεται στους συνολικότερους νατοικούς σχεδιασμούς, της αναβάθμισης της περιουσίας του ΝΑΤΟ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Όπου εδώ υπάρχουν οι πολύ μεγάλες αντιθέσεις ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους από τη μια μεριά, στη Ρωσία από την άλλη, για τα ζητήματα τα ενεργειακά, αλλά και στην Κίνα για τα ζητήματα του διεθνούς εμπόριου. Άρα λοιπόν γίνεται ακόμη πιο ισχυρή η παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας και αυτό είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο αρνηθήκαμε. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι το Υπουργικό Συμβουλίο, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει την όλη διαδικασία αυτή στους Ισραηλινούς. Στους Ισραηλινούς. Και αυτό γεννάει ένα δεύτερο ερωτηματικό. Γιατί ακριβώς οι Ισραηλινοί, από τη στιγμή που ξέρουμε το κράτος του Ισραήλ αποτελεί και τον κράτο χωροφύλακα και τον κράτο τρομοκράτη στην ευρύτερη περιοχή. Τι θα έχει να προσδώσει αυτό? Είναι άλλο ζήτημα να ζητάς την αναβάθμιση της σχολής των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας που ήδη γινόταν στην Καλαμάτα και άλλο πράγμα είναι να έχεις εδώ πέρα μια διεθνή σχολή. Αυτό σημαίνει περισσότερες εκπαιδευτικές πτήσεις, μεγαλύτερες ζητήματα ασφάλειας το πτήσιο στην ευρύτερη περιοχή εκεί που είναι μια δεύτερη παράμετρος, μικρότερη ενδεχόμενα, αλλά είναι και αυτή υπαρκτή γιατί δίπλα ακριβώς είναι και το πολιτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Μια παρένθεση, άρα, λοιπόν, μια και, παρένθεση και, μια, και μια επεξήγηση πριν συνεχίσετε. Αναφερθήκατε στην Ισραηλινή εταιρεία και στην στο κράτος, εν πάση περιπτώσει, που εδρεύει και λοιπά, που εκπροσωπεί. Αν, για παράδειγμα, έπαιρνε τη δουλειά, γιατί για μια δουλειά πρόκειται, έτσι, για μια ανάθεση, για ένα πρόγραμμα, αν έπαιρνε τη δουλειά η καναδική εταιρεία, θα είχατε άλλη γνώμη? Όχι, δεν θα είχαμε άλλη γνώμη. Ίδια γνώμη θα ήταν, γιατί ο Καναδάς είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Δεν είναι μια διαφορετική χώρα. Mm-hmm. Απλώς θα ήταν η ίδια μας θέση, αλλά αυτό. Καταλαβαίνετε γιατί το διευκρινίζω, έτσι. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Όχι. Πολύ καλά κάνει και το διευκρινίζετε. Θα ήταν η ίδια η στάση μας, αλλά γεννά ακόμη περισσότερα ερωτηματικά και ανησυχίες το γεγονός ότι ανατέθηκε σε Ισραηλινή εταιρεία. Μάλιστα. Και δεύτερον, είναι και το πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας αυτής της βάσης, που θα ξεκινήσει από τα 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια και θα φτάσει μέχρι το 1,800. Mm-hmm. Που και αυτό στις σημερινές συνθήκες, όπου ακριβώς της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της έντονης φορολογικής επιβάρησης των λαϊκών στρωμάτων, το να διαθέσουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο κονδύλι για εξοπλισμούς
που δεν σχετίζονται με τα ζητήματα της ασφάλειας της χώρας μας, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι τα ζητήματα, τα οικονομικά προβλήματα τα οποία δημιουργεί ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό είναι το συνολικό λοιπόν πακέτο για το οποίο κρατήσαμε αρνητική στάση και το δηλώσαμε πάρα πολύ καθαρά στην συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Εγώ φρόντισα να παρουσιάσω και τη μία άποψη, τις απόψεις που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, έτσι, τη μία άποψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την δική σας άποψη, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ενδιάμεση ουσιαστικά κατάθεση απόψεων, έτσι δεν είναι. Κάποιος είναι ή υπέρ ή ακριβώς κατά. Στο συγκεκριμένο ζήτημα ακριβώς δεν μπορεί να κρατάς μια μεσοβέζικη στάση, ότι είμαι και με το ένα και με το άλλο. Από αυτή λοιπόν την άποψη, η δική μας στάση ήταν καθαρή στάση εναντίωσης της μετατροπής της σχολής μετεκπαίδευσης των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας σε ένα διεθνές κέντρο, σε μια διεθνή σχολή μετεκπαίδευσης ουσιαστικά των πιλότων του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ξέρετε, θέλω ένα σχόλιο από σας, γιατί μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι. Πολύπλευρες επιπτώσεις. Πολύπλευρες επιπτώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώην κυβέρνηση είχε γνώση προφανώς για το θέμα και ως αξιωματική αντιπολίτευση τώρα επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία. Θέλω το σχόλιο σας. Ξέρω, δεν... Κοιτάξτε, είναι γνωστή η τακτική. Βεβαίως εγώ δεν μπορώ να... Όχι, δεν θα μπείτε στη λογική. Θα μπω στη λογική το πώς κρίνουμε εμείς τις στάσεις. Ακριβώς. Γιατί το είπα ήδη εγώ προηγούμενα, έτσι, από την άποψη ότι είσαι ή υπέρ ή κατά. Ακριβώς. Και το λέμε αυτό γιατί και σε μια αντίστοιχη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τη συμφωνία, τη νέα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και την υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την έφερε για κύριος Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι κράτησε μια επαφωτερίζουσα στάση, τη στάση της μη ψήφισης ή και της μη καταψήφισης. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί είναι δεδομένη αυτή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που ο ίδιος ως κυβέρνηση είχε διαμορφώσει τις συνθήκες ισχυροποίησης του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή, είχε δημιουργήσει νέες αμερικανοατοικές βάσεις στην περιοχή, να κρατάει αυτή την διφορούμενη στάση, ακριβώς γιατί προσπαθώντας να πατήσει σε δύο βάρκες. Όμως το να πατάς σε δύο βάρκες, όπως πολύ σοφά λέει ο λαός μας, δεν σε βγάζει πουθενά, κινδυνεύεις να πνιγείς. Γιατί ακριβώς θέλει να συγκαλύψει την κυβερνητική του θητεία όσο μπορεί να το κάνει αυτό, όμως που είναι πολύ ζωντανή. Εγώ προσπάθησα να έχω όλες τις απόψεις εδώ σήμερα λόγω φόρτου. Και πολύ καλά κάνατε. Λόγω και φόρτου εργασίας δεν έχουμε και απασχόλησης των υπολείπων συναδέλφων σας δεν έχουμε όλες τις απόψεις, είτε αρνητικές είτε θετικές. Θα συμβεί αυτό ή στην αυριανή εκπομπή ή και με είναι τις εκπομπές. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για που δεν κλείνει έτσι. Μεσίνιας, που δεν μπορεί να κλείσει έτσι και θα το έχουμε και μπροστά μας και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τις αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες θα υπάρχουν και σε μια σειρά δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή εκεί, αλλά και για τα ζητήματα συνολικότερα της ασφάλειας της περιοχής. Βέβαια. Σε ό,τι αφορά τώρα την ασφάλεια, όχι από αέρος, όχι την ασφάλεια που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τα όπλα, έτσι, ή με την άμυνα, θέλω να μου κάνετε το σχόλιο σας για την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Έχετε γνώση έτσι κι αλλιώς και για τις δύο γειτονικές περιοχές. Σχετικά με το σύστημα υγείας και πώς αυτό αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις του COVID. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι δοκιμάστηκε. Και δοκιμάστηκε και πολύ έντονο το σύστημα υγείας, συνολικά στο επίπεδο της χώρας μας, αλλά και στο επίπεδο των δύο αυτών περιφερειών, που επί της ουσίας και πριν να ξεσπάσει η πανδημία του COVID ήταν σε οριακή κατάσταση. Και στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησου. Με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, μετατρέποντας επί της ουσίας τα νοσοκομεία αναφοράς σε νοσοκομεία μιας ασθένειας.
ασθένειες του COVID. Όλα τα υπόλοιπα παγώσανε. Παγώσανε τα χειρουργεία, γίνονται σχεδόν. Μόνο το 20%. Ναι. Σχεδόν. Το 20% το χειρουργείο γίνονται. Μια σειρά κλινικές, οι οποίες ήταν για άλλους λόγους, μετατράπηκαν σε κλινικές COVID, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιδείνωση της κατάστασης αυτής. Και να προσπαθούν να καλύψουν με μπαλώματα τις ελλείψεις σε προσωπικό που υπήρχε στα νοσοκομεία αυτά, μεταφέροντάς είτε από κέντρα υγείας είτε από άλλες μονάδες, προσπαθώντας να κλείσουν μια τρύπα, άνοιγαν πολύ περισσότερες τρύπες. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση επί της ουσίας δεν εκμεταλλεύτηκε το διάστημα από την πρώτη πανδημία που υπήρχε μια θετική εξέλιξη των πραγμάτων για να προχωρήσει τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και αυτό σημαίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, νέες μέθη οι οποίες θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτή την κατάσταση και ο απαραίτητος εξοπλισμός ο οποίος θα μπορούσε να γίνει. Αντίθετα κινήθηκε σε διαφορετική, τελείως διαφορετική κατάσταση και τα επιχείρια τα πληρώνουμε σήμερα. Με αυτά τα lockdown τα οποία γίνονται, με τη διασπορά του ιού, γιατί ακριβώς δεν φρόντισε σε μεγάλες επιχειρήσεις να τηρηθούν αυστηρά πρωτόκολλα υγειονομικά, με αποτέλεσμα να είναι πηγές υπερμετάδοσης της ασθένειας. Αυτό το είδαμε και στη Βόρειο Ελλάδα, το βλέπουμε και στη Δυτική Αττική και βεβαίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς η συχνότηση η οποία υπήρχε. Το ότι ακριβώς η Πελοπόννησο και η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν μικρότερα συμπτώματα κρουσμάτων σχετίζεται βεβαίως και με τις κλιματολογικές συνθήκες, σχετίζεται βεβαίως και με την έλλειψη αυτών των μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων που στην περιοχή μας δεν υπάρχουν. Τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες με τη συγκέντρωση εργαζόμενων. Κάποιες υπάρχουν, μεγάλες. Βεβαίως, αλλά είναι μικρές. Αλλά είναι μικρές σε σχέση με κάποιες άλλες. Και είναι και πολύ λίγες σε σχέση με τον όγκο των μετακινούμενων εργαζόμενων. Και ίσως η αλήθεια είναι, για να αποδίδουμε λίγο και τα του Κέσαρος, η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή μας φαίνεται ότι μάλλον προσέχουν τους εργαζόμενους. Υπάρχουν δηλαδή μέτρα πρόληψης αυτοπροστασίας. Ναι, αν εξαιρέσουμε μια-δύο περιπτώσεις που εμφανίστηκαν στην Πάτρα, στην υπόλοιπη περιοχή βεβαίως δεν έχει ακουστεί κάτι πολύ σημαντικό που οφείλεται, αφενός με μπορεί να οφείλεται στο ότι αυτές οι βιομηχανίες τήρησαν κάποια μέτρα και αφετέρου ότι δεν υπέρχουν μεγάλοι συχνοτισμός επιχειρήσεων και εργαζόμενων ταυτόχρονα. Ναι. Είναι σποραδικές αυτές οι επιχειρήσεις ανά την Πελοπόννησο. Και τα μέσα μεταφοράς εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα σημείο. Ναι, δεν είναι σημείο συγχρονισμού και συνοστισμού. Δεν είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου ακριβώς εκεί πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πληθυσμού σε πολύ μικρή έκθεση ο οποίος ζει και το οποίο είναι αναγκασμένο να μετακινείται και με μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλω να σας μεταφέρω, δεν είστε φυσικά αρμόδιος να το απαντήσετε, στην κυβέρνηση απευθύνεται αυτό, θέλω να σας μεταφέρω το σχόλιο που μόλις έλαβα από έναν ακροατή, ότι είμαστε, λέει, μπροστά στο τρίτο κύμα της πανδημίας και ακόμα λέτε θα γίνουν προσλήψεις. Προσέξτε, έχει δίκιο πολύ σωστά ο ακροατής σας αυτός στο να λέει αυτό, γιατί θέλω να αναδείξουμε και το εξής γεγονός, ότι η κυβέρνηση είχε να αποθέσει όλες τις ελπίδες στο εμβόλιο. Όμως το εμβόλιο για να μπορέσει να λειτουργήσει με βάση αυτά τα οποία λένε ήδη οι επιστήμονες και οι ειδικοί, πρέπει να φτάσουμε στο καλοκαίρι και βλέπουμε ενδεχόμενα. Πρέπει να εμβολιαστεί καταρχάς πολύ πληθυσμός, να δούμε πώς αντιδρά. Και ουσιαστικά μετά το καλοκαίρι θα αρχίσουμε να έχουμε τις πρώτες ουσιαστικές ενδείξεις. Άρα λοιπόν μέχρι το καλοκαίρι, και επειδή ο χειμώνας είναι μπροστά μας, άρα το τρίτο κύμα είναι εδώ, χρειάζεται ακριβώς το ζήτημα αυτό να μην περιμένουμε, απλά και μόνο να μην αναποθέτουμε όλες τις ελπίδες στο εμβόλιο και να προχωρήσουμε άμεσα σε μέτρα τέτοια τα οποία να διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία. Πέρα από τη δημόσια υγεία. Από το τρίτο κύμα της πανδημίας. Προφανώς. Ναι. Πέρα από τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας που είναι το πρωτεύον αναμφισβήτητα, εσείς έχετε εικόνα από την οικονομική δυνατότητα που έχει το κράτος να βοηθήσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες. Είναι πάρα πολύ. Οι άνθρωποι της αγοράς λένε ότι μετά τη λήξη του lockdown, ένα 20-30% καταστημάτων δεν θα ανοίξει. Με αυτό, τι γίνεται? Διάβαζα σήμερα δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη που είπε ότι για τα μέτρα στήριξη θα συζητήσουμε μετά το lockdown και εφόσον δούμε τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε.
θα αντιμετωπίσουν πια οι επιχειρηματίες, γιατί τώρα βρίσκονται σε αναστολή, πληρωμές και, και όλα αυτά που έχουν να κάνουν. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε σταθεί απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, γιατί ακριβώς στηρούσε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για μένα τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικροεμπόρους, τους μικρομαγαζάτορες ήταν το ζήτημα να δώσουμε ένα επίδομα που να καλύπτει πολύ βασικές ανάγκες τους, mm-hmm. και τα υπόλοιπα να τα μεταφέρουμε στο μέλλον, τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν, οι οποίες όμως βεβαίως το επόμενο διάστημα θα έρθουν όλες μαζί ως χιονοστιβάδα, mm-hmm. να χτυπήσουν τους επαγγελματίες, γιατί ακριβώς δεν υπήρξε κάποια διαγραφή υποχρεώσεων. Αναστολή μόνο, αναστολή. Αναστολή, άρα λοιπόν θα τους περιμένει το επόμενο διάστημα. Ένα δεύτερον, ακόμη και αυτά τα μέτρα του ηλεκτρονικού εμπορίου, του take away, του click away, ναι. Είναι ουσιαστικά απευθύνονται σε ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Όπως και τα υπόλοιπα βοηθητικά μέτρα της επιστρεπτέας ή μη προκαταβολής, τα ζητήματα των διαφόρων προγραμμάτων που βγάζει οι περιφέρειες. Ναι. Στήριξης, αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι, ένα 10 στην καλύτερη περίπτωση 100. Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν θα βιώσει το επόμενο διάστημα ακόμη δυσκολότερα. Και αυτό που λέτε, το περίπου 20% δεν θα ανοίξουν καθόλου, είναι ακριβώς ό,τι λένε και οι ίδιες συνδικαλιστικοί φορείς των επαγγελματιών. Μα από αυτούς το έχουμε περίπου, καταγράψει. Ναι. Ακριβώς, περίπου 200.000 σε πανελλαδικό επίπεδο δεν θα ανοίξουν μετά το άνοιγμα της οικονομίας. Γιατί ακριβώς έχουν τόσο πολύ συσσωρευτεί τα χρέη, ναι. ο τζίρος έχει κατακρεμιστεί. Άρα λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία, επί της ουσίας, ποια εξέλιξη πραγματικά θα υπάρχει. Θα υπάρχει εξέλιξη που θα συγκεντρώσει τον κύκλο εργασιών σε όλο και λιγότερες επιχειρήσεις. Δηλαδή θα συγκεντρωθεί στις μεγάλες, στις πολυεθνικές, ναι. και στα παραρτήματα των πολυεθνικών. Αυτό το βιώνουμε στην Πάτρα πολύ καθαρά. Βέβαια. Το βιώνει και η Καλαμάτα αντίστοιχα, πιστεύω. Σε μικρότερη κλίμακα. Όταν ακριβώς ο τζίρος πηγαίνει στις μεγάλες αλυσίδες, είτε αυτές είναι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, mm-hmm. είτε είναι αλυσίδες λιανεμπορίου, ρουχισμού και υπόλοισης. Ναι, ναι. Πρακτικά, το κράτος μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν χρήματα? Θα σας πω αμέσως, γιατί μίλησα και λίγο πριν. Παράδειγμα να πω, υπάρχουν χρήματα. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτά τα χρήματα θα διατεθούν επί της ουσίας για να καλύψουν ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση λέει ότι θα έρθουν 72 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ανεξάρτητα ποιος θα τα πληρώσει μετά, γιατί mm-hmm. θα τα πληρώσουμε αυτό το λογαριασμό. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα κατευθυνθούν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται και από τις ίδιες συζητήσεις, για παράδειγμα στην περιφέρεια, χθες είχαμε περιφερειακό συμβούλιο mm-hmm. εδώ στην Δυτική Ελλάδα. Βγάζουν ένα πρόγραμμα 20 εκατομμυρίων. Το οποίο επί της ουσίας για μικρές και πολύ μικρές mm-hmm. επιχειρήσεις, το οποίο όμως απευθύνεται μόνο στο 2% των mm-hmm. επιχειρήσεων, γιατί έχει ένα όριο. Το υπόλοιπο 98% τι θα κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν... Άρα λοιπόν το λέμε αυτό γιατί ακριβώς έπρεπε να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα mm-hmm. σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι σε αυτούς οι οποίοι έχουν ισχυροποιήσει τη θέση και στην περίοδο της κρίσης, των μνημονίων των προηγούμενων, αλλά και την περίοδο της πανδημίας. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Γιατί κάποιες επιχειρήσεις βγαίνουν ισχυροποιημένες ναι. από αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Mm-hmm. Των τηλεπικοινωνιών, της ναι, ενέργειας, ναι. των μεγάλων αλυσίδων του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλές γιορτές, κύριε Καραθανασόπουλε. Γεια σας. Επίσης και στους ακροατές. Να είστε καλά.